κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 22 Απριλίου σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, η ώρα είναι περίπου 4 παρα 5 πρώτα λεπτά και η σημερινή ώρα εχμής. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, συνέχεια θα συζητήσουμε, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους με τις οποίες θα ασχοληθούμε και με τις εξελίξεις επικαιρότητας, αλλά και βεβαίως και με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Εγώ με ένα θέμα όμως που θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε από το πρωί. Ασχολήθηκα και με αρθογραφία για αυτό το ζήτημα και είναι σχετικά με το πού το πάει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Γιατί εντάξει, η ΔΕΗ είναι ένας παραγωγός ενέργειας, είναι η βασική επιχείρηση της περιοχής μας που παράγει ενέργεια. Αλλά παρατηρώ, σήμερα παρατήρησα τα στατιστικά στοιχεία του τελευταίου μήνα και βλέπω ότι η λιγνητική παραγωγή πέφτει ραγδαία. Η λιγνητική παραγωγή και στον ΑΕΣ Καρδιάς και στον ΑΕΣ Αμυνταίος σταματάει κανονικά, γιατί το Αμυνταίος σταματάει επ' αορίστον. Του ΑΕΣ Καρδιάς τελειώνει πλέον, αλλά λέμε ότι θα ξαναρχίσει τον επόμενο χειμώνα. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνθήκες στην επόμενο χειμώνα. Με τη Μελίτη τα ίδια. Με τον Άγιο Δημήτριο είναι ουσιαστικά η μόνη μονάδα που θα δουλεύει το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 8%. Θα πέσει πολύ λιγότερο, θα πάει στο 6%, όπως με λένε οι πληροφορίες μου, το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε του χρόνου και του παραχρόνου που θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση σταδιακά πηγαίνει στην απολιγνητοποίηση, προχωράει η απολιγνητοποίηση, όμως δεν ακούμε τίποτα για τη δίκη μετάβαση ακόμα, δεν ακούμε, γίνονται οι τηλεδιασκέψεις, γίνονται όλα αυτά που συζητιώνται για τις επιπτώσεις του κορονοϊού, αλλά η περιοχή μας βλέπω ότι πρέπει να πιέσει πλέον τις καταστάσεις για να δούμε και να μάθουμε πλέον ποια είναι η εξέλιξη, διότι και παίζονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας και το μέλλον των περιοχών μας, ειδικά της Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και του Αμυνταίου, βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή και πρέπει να ξέρουμε όλοι πού θα βαδίσουμε, με εγγυήσεις και βεβαίως είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις τοπικές κοινωνίες, εκτός από την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα, τις εντοπιότητες, αλλά και τις μετεγκαταστάσεις, όπως είναι μπορεί η μετεγκατάσταση που το κόμπιζε προχωρεί κανονικά και δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο σοβαρό θέμα με την Ακρινή, το οποίο θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες. Ένα μεγάλο θέμα σοβαρό με τους Αναργύρους, το οποίο πραγματικά εκεί πέρα οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι και πολύ προβληματισμένοι για το μέλλον όλων αυτών των διαδικασιών που πρέπει να λάβουν χώρα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου για το ποια θα είναι η εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία όσο αφορά το εισόδημα των πολιτών, διότι σταματάει αυτή η διαδικασία. Η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεξαν να μην προχωρήσουμε στο Λιγνίτη όπως το επέλεξαν. Αυτή η περιοχή από το 50 και μετά έδωσε τα σωθικά της για να έχει ρεύμα όλη η Ελλάδα. Ανταπόδοση δεν πήρε, μην γελιόμαστε, κακά τα ψέματα. Τα αποδοτικά ωφέλη που είχε όλα αυτά τα χρόνια ήταν ψήλοι στα άχυρα σε όλα αυτά που δόθηκαν στην υπόλοιπη χώρα ως φθηνή ενέργεια και ως φθηνή ενέργεια στο κράτος, όταν η ΔΕΗ ακόμα δεν ήταν ΑΕ. Μιλάμε για τις παλαιότερες εποχές. Γιατί να μην τα ξεχνάμε, πόσος λιγνίτης κάει και τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 70, που ήταν το μοναδικό βασικό καύσιμο της χώρας. Μετά άρχισαν να μπαίνουν οι ΑΠΕ και άρχισε να αποδομείται σιγά σιγά ο λιγνίτης και η περιοχή μας άρχισε πλέον να φαίνεται ότι φεύγει από το ενεργειακό προσκήνιο. Από εδώ και πέρα λοιπόν τι κάνουμε. Αυτή η περιοχή δεν μπορεί να γίνει μια περιοχή χωρίς να έχει κατοίκους, δεν μπορεί να μεταμορφωθεί από τη μια μέρα στην άλλη σε ελληνικό τοπίο. Πρέπει να φροντίσουν κάποιοι να αποδώσουν σε αυτή την περιοχή αυτά που τις ανήκουν και τις τα κλέψαν. Γιατί πραγματικά, αν ήμασταν μια περιοχή που το 50 δεν ξεκινούσε με το Λιγνίτη και είχε κάτι διαφορετικό, έπρεπε κάποιος να ασχοληθούν μαζί της, κάτι να υπάρχει σε αυτή την περιοχή, κάτι να υπάρχει μια παραγωγική δραστηριότητα.
Αυτή τη στιγμή, ενώ δώσαμε τα σωδικά μας, βλέπουμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι σχεδιασμοί. Λέμε μόνο στα λόγια, αλλά στα έργα δεν γίνεται τίποτα. Είτε ο πρωτογενής τομέας, τουρισμό, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε, δεν έχουμε θάλασσα. Αλλά πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και πολλές άλλες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά δυστυχώς, ο κύριος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης, δεν τα διευκρινίζει ακόμα. Έχουμε τον κορονοϊό ακόμα, περιμένουμε. Αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να αποδοθούν πλέον οι ευθύνες. Διότι όταν η λιγνητική παραγωγή πέφτει στο 8% και αυτή η λιγνητική παραγωγή θα πέσει σίγουρα στο 0 κάποια στιγμή, μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, γιατί το έχει δρομολογήσει ο Μητσοτάκης, αυτό θέλει και αυτό θα κάνει, κακά τα ψέματα. Τα έχει συμφωνήσει με τα μεγάλα συμφέροντα της ενέργειας και προφανώς είμαστε απ' έξω από όλο το σκηνικό. Πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να πούμε: εδώ τι γίνεται, κύριοι, πρέπει να φροντίσετε για το μέλλον αυτής της περιοχής. Φροντίζουν για το μέλλον αυτής της περιοχής ή θα μας ξεχάσουν όπως ξέχασαν μέχρι τώρα πολλά θέματα? Ευτυχώς που έχουμε ισχυρό ιατρικό προσωπικό στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή. Αποκτούμε σιγά σιγά κλίνες μεθ, αν και κάποιοι προσπαθούσαν να μην αποκτήσουμε κάτι τέτοια. Ακούω, υπήρξε παρασκήνιο, κάποιοι πάλι δούλευαν παρασκηνιακά και υπόγεια όπως συνηθίζουν τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι αρχίζουμε να αποκτούμε δυναμική στον χώρο της υγείας και γι' αυτό το πράγμα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πιστεύω ότι θα παραμείνουν και μετά από τον κορονοϊό, δηλαδή να υπάρχει μεθ και στην Καστοριά, να υπάρχει μεθ και στο Ποδοσάκιο, μεθ στο Μαμάτσιο, μεθ ισχυρές και με ανθρώπους και με γιατρούς και με νοσηλευτές και με εξοπλισμό, με όλα. Αυτή είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε και πρέπει να επιβραβεύσουμε επίσης και τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια έμπρακτα. Γι' αυτό θα συνδεθούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε την καρδιά και την τιμή να συνδεθούμε με τον Αδάμ Ιωαννίδη. Αδάμ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς, κύριε Γραφιώτη, χρόνια πολλά. Προχωρήσετε ως εταιρεία σε μια πάρα πολύ αξιόλογη πράξη που δεν την κάνει ο καθένας μας και αυτή η πράξη έχει να κάνει με τη δωρεά ενός αυτοκινήτου μεγάλου, για να καταλάβει ο κόσμος, ενός ασθενοφόρου, που το οποίο θα μετακινεί τους ασθενείς, το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει σε όλα τα μέρη αυτά που χρειάζεται για να σώσει ζωές. Και αυτό το πράγμα είναι μια αξιόλογη προσπάθεια και πρέπει να βρείτε μιμητές πάνω σε αυτό, διότι κακά τα ψέματα δείχνετε έμπρακτα την αγάπη σας για τον τόπο και φυσικά πρέπει σε αυτή την περίπτωση αυτά τα πράγματα και να τα δείχνουμε ως παράδειγμα και να τα μιμούμαστε, αλλά και βεβαίως να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την ανάγκη στήριξη αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού και των δύσκολων οικονομικών συγκυριών. Θα ήθελα όμως δύο λόγια και από εσάς, κύριε Ιωαννίδη, για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γραφιώτη. Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία, την οικονομία, τον τρόπο ζωής αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι μια απρόβλεπτη μάχη, τη οποία δεν ξέρουμε ούτε τη διάρκεια ούτε τις τελικές συνέπειες που θα προκύψουν. Είναι όμως επιτακτική ανάγκη η συνεργασία και η άμεση αντίδραση όχι μόνο της πολιτείας, αλλά των φορέων, των εταιριών και των συμπολιτών μας, ώστε να περιορίσουμε όλοι μαζί τις συνέπειες αυτής της υγειονομικής κρίσης. Πράγματι, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων και των περιστατικών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά της εταιρικής της κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία μας Ιωαννίδης ΑΕ προχώρησε στη δωρεά ενός οχήματος, ενός ειδικού καινούριου οχήματος Volkswagen Crafter, το οποίο θα παραχωρηθεί στην περιφέρεια για το ΕΚΑΒ ως ασθενοφόρο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής μας στο ζήτημα της υγείας. Παράλληλα, διαθέσαμε και κάποιον εξοπλισμό στο νεοδρυθέν τμήμα μοριακής βιολογίας στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Κύριε Γραφιώτη, όλα αυτά τα χρόνια εισπράξαμε από τους συμπολίτες μας και αισθανθήκαμε τη στήριξη σε κάθε μας επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή και συγκυρία, στην οποία αισθανθήκαμε την ανάγκη να το ανταποδώσουμε και εμείς με τη σειρά μας στην τοπική κοινωνία, κάνοντας μια κίνηση η οποία θα είναι χρήσιμη, θα έχει διάρκεια και θα μπορέσει να βοηθήσει με τη σειρά της κάποιο κόσμο. Είναι σημαντικό το ότι πολλές εταιρείες, πολλοί επιχειρηματίες από την περιοχή, ο καθένας με τη διάθεση και τα μέσα τα οποία είχε,
συνεισέφερε σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση και εδώ αποδεικνύουμε και την ενότητά μας σαν κοινωνία. Γιατί μείναμε όλοι μαζί στο σπίτι, μείναμε όλοι μαζί ενωμένοι και εκτιμώ ότι θα βγούμε ακόμα πιο δυνατοί όταν ολοκληρωθεί με το καλό και εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Και εγώ αυτό εκτιμώ, κύριε Ιωαννίδη, να βγούμε όλοι δυνατοί και ενωμένοι και πάνω απ' όλα, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισήγησή μου, έχουμε εξελίξεις και με την απολιγνητοποίηση και με τα χτυπήματα που θα δεχθεί η οικονομία τον τελευταίο καιρό και πρέπει να ενισχύσουμε οπωσδήποτε την κοινωνία μας με όλα τα μέσα. Εσείς παραδειγματικά συνεισφέρατε αυτό το ασθενοφόρο που πραγματικά ξέρω τις ανάγκες και ξέρετε και εσείς τις ανάγκες φυσικά που έχει το ΕΚΑΒ και έρχεται ως πλέον μάνα εξ ουρανού αυτό το πράγμα γιατί δίνεται τη δυνατότητα σε ανθρώπους να σωθούν. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όταν υπάρχει εξοπλισμός του ΕΚΑΒ που μπορεί να συμμεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο όταν υπάρξει ανάγκη, αυτό το πράγμα είναι ό,τι πολυτιμότερο γίνεται την ώρα που ο ασθενής έχει την ανάγκη να μεταφερθεί. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Επειδή όμως έχω υπάρξει και έχω ζήσει έκτακτες ανάγκες, και εγώ ο ίδιος, τότε κατάλαβα πόσο χρήσιμο είναι το ΕΚΑΒ, κύριε Ιωαννίδη, πόσο χρήσιμο είναι να έχει εξοπλισμό, οι διασώστες να έχουν άρτιο εξοπλισμό και να μην κινδυνεύουν ούτε οι ζωές τους, ούτε οι ζωές των ασθενών και να μεταφέρονται με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Και αυτό σας τιμά, μπράβο σας. Και βέβαια θέλω να πω ότι... Γνωρίζουμε και εμείς στην οικογένειά μας πόσο σημαντικό είναι να χρειάζεται να μετακινηθεί κάποιος άνθρωπος σε μια έκτακτη περίπτωση στο νοσοκομείο. Οπότε η πρώτη μας σκέψη ήταν να κάνουμε αυτή την κίνηση. Βλέπετε, η κρίση αυτή είναι πολύ μεγάλη, αλλά θα δημιουργηθούν και κάποιες ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αναδιοργανώσουμε, να εξυγχρονίσουμε το εθνικό. Θα κάνουμε πράγματα τα οποία ίσως να τα είχαν προβλεφθεί, εκτιμώ, πολύ αργότερα. Θα έρθουν εξελίξεις πολύ πιο σύντομα και έτσι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μελλοντικές απαιτήσεις. Ναι, βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ιωαννίδη, και ειδικά για την περιοχή μας, η οποία δέχεται πλήγμα. Είμαστε η πρώτη περιοχή σε ενεργεία, είμαστε η πρώτη περιοχή σε αυτή τη στιγμή που χάσαμε ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας από τη ΔΕΗ. Έχει πέσει κατακόρυφα. Και αυτό το πράγμα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε και η πολιτική φυσικά της περιοχής και η κυβέρνηση να ρίξει το βάρος της στην περιοχή μας όσο μπορεί και φυσικά και εμείς ενισχύοντας την περιοχή μας με κάθε τρόπο. Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Και όλοι μαζί πρέπει να καταθέσουμε και επιχειρηματίες και πολίτες τις ιδέες μας. Γιατί όση θέληση μπορεί να έχει η κεντρική κυβέρνηση να βοηθήσει τον τόπο μας, εμείς ξέρουμε καλύτερα από όλους και τις ανάγκες και τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητές μας. Αυτά λοιπόν πρέπει να αναδειχθούν για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τις σωστές κατευθύνσεις που θα μας οδηγήσουν σε μια βιωσιμότερη κατάσταση. Γιατί η μεταλλιγνητική αυτή εποχή δημιουργεί πολλούς πολλούς μεγάλους προβληματισμούς για την επόμενη μέρα και όλοι μαζί πρέπει να διαμορφώσουμε το νέο επιχειρηματικό χάρτη της περιοχής μας. Πάρα πολύ σωστά, κύριε Ιωαννίδη, και πιστεύω ότι όλα αυτά θα γίνουν με την θέληση του Θεού και η περιοχή μας θα βγει και από το αδιέξοδο, γιατί μπήκαμε πριν τον κορονοϊό σε αδιέξοδο, αλλά και μετά τον κορονοϊό, αποκτώντας εξοπλισμό και στα νοσοκομεία μας, αλλά και σκεπτόμενοι πλέον πιο open mind, που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, να δούμε πού βρίσκονται τα θέματα που έχουμε και ποιες είναι οι στρατηγικές ευκαιρίες για την περιοχή μας και να τις αξιοποιήσουμε. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Ιωαννίδη, λίγο να σκεφτούμε, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε ποιες είναι οι ιστορικές ευκαιρίες που μπορεί να αντλήσει η περιοχή μας τώρα ώστε να εξασφαλίσει κάποια κεφάλαια που τις χρειάζονται. Μέσα από την συσπήρωση δυνάμεων. Και η συσπήρωση δυνάμεων είναι όλοι οι Δυτικομακεδόνες ενωμένοι να προχωρήσουμε προς έναν κοινό σκοπό. Που αυτός ο κοινός σκοπός είναι η εξασφάλιση ενός καλύτερου ευζήν, μιας καλύτερης ζωής για τον τόπο μας. Και αυτό, με αυτό που κάνετε, με την πράξη που κάνετε, συμβάλλετε στο να εξασφαλίσουμε το ευζήν στον τομέα της υγείας και είναι πολύ σημαντικό και στο ΕΚΑΒ. Και να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά, αλλά και πιστεύω και όλοι οι Δυτικομακεδόνες, σας ευχαριστούμε για αυτή την πράξη σας. Και εύχομαι εμείς πραγματικά... ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που είναι κάτι χρήσιμο για την περιοχή και για την τοπική κοινωνία. Και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι έκτακτες συνθήκες θα οδηγήσουν στην επαγρύπνηση και στο να βρούμε πιο γρήγορα λύσεις για τα προβλήματά μας. Με αυτό το λόγο, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ. Εύχομαι να τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες επιχειρηματικά την επόμενη φορά και να δούμε τις νέες σκέψεις, τα νέα σχέδια των επιχειρήσεών σας για να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή, γιατί αυτό προέχει, όπως είπατε και εσείς, η εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας
και κινητικότητας και δημιουργίας, κύριε Ιωαννίδη, στην περιοχή και τι χρειαζόμαστε. Και για να μην χαθούν και οι κόποι που έχουν κάνει όλοι όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας. Είναι καλά, σημαντικό να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε. Αυτό ακριβώς το διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε. Γιατί αυτό χρειάζεται, δημιουργία. Να είστε καλά, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτή τη στιγμή και θα επανέλθουμε και με τα θέματα της ΔΕΗ αλλά και με τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ ραγδαία. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές, επιστρέψαμε στην ώρα αιχμής. Η ώρα είναι περίπου 4:20 και έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ και γνωστή σε όλους, τη Μαρία την Καρακλιούμη. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ελπίζω να περάσετε καλά και έγκλειστοι όπως όλοι μας. Έγκλειστη Μαρία μου, όχι τόσο πολύ. Όπως το είπες και την προηγούμενη φορά, οι τράπεζες γεμάτες, οι ουρές γεμάτες. Άνθρωποι δεν προσέχουν καθόλου στο δρόμο. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κοζάνη, έχοντας το ένστικτο όλοι ότι είναι ελεύθερος ο δρόμος και ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν τηρούν τον κοκ και πραγματικά κάνουν ό,τι να είναι στους δρόμους με το αυτοκίνητο. Με συνέπεια να έχουν γίνει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Και εφιστούμε την προσοχή ότι ακόμα και με την απαγόρευση κυκλοφορίας ο κοκ λειτουργεί, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, αυτό το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές. Αν δει κανείς και τα στατιστικά, γίνονται πολλά ατυχήματα σε άδειες πόλεις. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο, που λείπουμε περισσότεροι και που συνήθως λες δεν έχει κόσμο, οπότε δεν προσέχεις και πολύ. Καλό είναι να προσέχουμε, γιατί ναι, μεν δεν βγήκαμε όλοι να πάμε διακοπές το Πάσχα και γλιτώσαμε τα ατυχήματα και βεβαίως τους ανθρώπους που κάθε χρόνο χάναμε στην άσφαλτο. Αλλά τουλάχιστον τώρα συνεχίσουμε να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι νόμοι δεν έχουν σταματήσει να λειτουργούν και ούτε έχουμε σταματήσει να έχουμε την υποχρέωση που έχουμε ως πολίτες ούτως ή άλλως. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν έχει υπάρξει ίσχυ των νόμων. Απλώς έχουμε και κάποιους παραπάνω περιορισμούς από αυτούς που είχαμε πρώτα. Και απορώ, μερικοί αν τρακάρουν, τι θα πούν στην αστυνομία, ότι πού πάνε, περίπατο ή πάνε, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και τράκαρουν? Φαντάζομαι θα έχουν στείλει SMS ότι πάνε στο σούπερ μάρκετ ή για παροχή βοήθειας ή για κάτι τέτοιο. Μαρία, βλέπεις φως στο τούνελ? Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι εκεί κοντά στην Αθήνα, στην Αργολίδα, είχαμε ένα θέμα με τους μετανάστες, βλέπεις φως στο τούνελ ότι θα αρχίσει η κυβέρνηση να χαλαρώνει λίγο τα μέτρα? Δεν έχει άλλη επιλογή, γιατί αν δεν χαλαρώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα μέτρα, δεν θα αντέξει η οικονομία παραπάνω. Ήδη έχουμε υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά στη υγειονομική κρίση, υπήρξε πολύ καλή αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για να επανακινηθεί και η οικονομία. Σίγουρα θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Σίγουρα η ζωή μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει από το γεγονός ότι κάποιοι θα βγούμε να πάμε στις δουλειές μας, αλλά μετά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Για παράδειγμα, τα γυμναστήρια είναι κλειστά. Δεν μιλάω τώρα για τους χώρους εστίασης, τις καφετέρειες και αυτά που θα παραμείνουν κλειστά. Οπότε έχουν αλλάξει όλα και θα αλλάξουμε και εμείς τις συμπεριφορές μας. Δεν σημαίνει ότι όταν θα χαλαρώσουν τα μέτρα δεν θα μπορούμε να πάμε, θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ όπως πηγαίναμε πρώτα. Πάλι θα πηγαίνουμε με τους σχετικούς περιορισμούς. Και ακόμα και εμείς οι ίδιοι, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι ένα θέμα γενικότερο, γιατί θα αναδειχθεί η τηλεργασία. Κάποιοι θα μείνουν να δουλέψουν στο σπίτι. Αυτό όμως θα έχει ως αποτέλεσμα να συρρυκνωθούν άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές. Πολλοί δεν θα παίρνουν ταξί. Οπότε μοιραία υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων η οποία θα δουλεύει πολύ λιγότερο. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως θα αποφασίσουν ότι δεν θα θέλουν να πάρουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που στις μεγάλες πόλεις, όπως ξέρετε, υπάρχει. Συνήθως, αν δεν πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποφασίσεις να πας με το αυτοκίνητό σου, δεν φτάνεις ποτέ. Άλλοι λοιπόν αποφασίσουν όλοι όσοι βγουν έξω να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Τι θα γίνει σε εκείνη την περίπτωση? Δεν είναι έτοιμοι ακόμα η κοινωνία και αν θέλετε και οι δημοτικές αρχές που κάποιες φορές εμπλέκονται σε όλα αυτά να υποδεχθούν όλον αυτό τον όγκο. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός και αυτός ο επανασχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει μόνο διάστατα από την κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει και με τη συμμετοχή των πολιτών και βεβαίως με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης.
Αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά. Και φαντάζομαι το έχετε ζήσει κι εσείς όταν έρχονται οι δημοτικές εκλογές. Ποια είναι η πίεση που ασκείται τις πιο πολλές φορές προς τους δημάρχους να βρουν χώρο να βάλουν τραπεζοκαθίσματα. Γιατί από εκεί παίρνουν και ένα μικρό πόρο και πορεύονται. Αυτό γιατί. Γιατί εμείς ως Έλληνες είχαμε μάθει να στηβαζόμαστε σε μια καφετέρια 3x3, ας πούμε, και να πίνουμε τον καφέ μας σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλες χώρες. Τι κάνουν άλλοι λαοί. Για παράδειγμα, όποιος έχει πάει στην Ιταλία βλέπει ότι οι Ιταλοί τον καφέ τον πίνουν σαν αντιβίωση. Πίνουν τον καφέ και φεύγουν. Γιατί? Γιατί προτιμάνε να περπατήσουν, προτιμάνε να πάνε στο πάρκο. Έτσι κι εμείς λοιπόν τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Το να στηβαζόμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους είναι δύσκολο. Το καλοκαίρι θα είμαστε έξω. Αλλά από το να είσαι πλάι-πλάι με κάποιον στο μισό μέτρο, ίσως είναι καλύτερα να πας στο πάρκο. Θα μου πείτε που θα βρούμε τα πάρκα. Υπάρχουν πάρκα, και αν εμείς αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς και πηγαίνουμε στο πάρκο, πηγαίνουμε στις ανοιχτές πλατείες, θα πιεστεί μετά και η αυτοδιοίκηση, θα πιεστούν και οι άνθρωποι που κάνουν τον σχεδιασμό των πόλεων και των ζώων μας, να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Με την τηλεργασία ενδέχεται να οδηγηθούμε και σε ένα μοντέλο που άνθρωποι θα μένουν πολύ μακριά από εκεί που δουλεύουν. Θα μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, αν δουλεύει σε μια ιδιωτική εταιρεία και δουλεύει με τηλεργασία στην Κοζάνη, να βρίσκεται σε ένα χωριό σημαντικά πιο μακριά και με τηλεργασία να δουλεύει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έτσι θα αλλάξει και η τροφοδοτική αλυσίδα, γιατί κάποιος που μένει πιο μακριά θα πρέπει να τον βρίσκουν και τα προϊόντα εκεί. Θα πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο που φέρεται, θα αλλάξουν οι μεταφορές και θα αλλάξει όλη η ζωή μας. Ενδεχομένως και αυτό το μια επιστροφή στις ρίζες και μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου θα πρέπει τώρα να συζητηθεί. Οι υπηρεσίες, είδατε και εσείς, ότι αρκεί να φάει ένας μια νυχτερίδα στην Κίνα και οι υπηρεσίες όπως είναι ο τουρισμός, στον οποίο βασιζόμαστε πάρα πολύ ως χώρα, να καταρρεύσουν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει τώρα να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή, καλό το τουριστικό προϊόν, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να παράγουμε. Σε πολλά σημεία της χώρας έχουν εγκαταλειφθεί οι εκτάσεις που μείνει χέρσες γιατί κανέναν δεν αποφασίζει να πάει να τις καλλιεργήσει. Και εδώ ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε. Και φαντάζομαι ότι τώρα εκεί και στη Δυτική Μακεδονία, που έχετε πάρα πολλές πρωτοβουλίες με τοπικά προϊόντα τα οποία αναδεικνύεται, και δεν μιλάω μόνο για τον Βρόκο Κοζάνης που εντάξει είναι παγκοσμίως γνωστός, μιλάω και για άλλα πράγματα που δεν ευδοκιμούν μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξαναμπούμε και στην αγροτική παραγωγή και στον τρόπο που θα κάνουμε τη συσκευασία και στον τρόπο που θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην πιστοποίηση και στο τα προϊόντα να είναι σε τέτοιο επίπεδο ποιότητας για να μπορούμε να τα εξάγουμε. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την κάνει η κυβέρνηση. Γιατί αν δεν την κάνουμε και τώρα, δεν την κάναμε 10 χρόνια με την κρίση και τα μνημόνια, αν δεν την κάνουμε και τώρα, φοβάμαι ότι θα είναι πολύ αργά όταν θα αποφασίσουμε να την κάνουμε αργότερα, γιατί θα έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Έχουμε και μια κάπου όμως, Μαρία, που μας δεσμεύει σε κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι που συζητάω αυτό το θέμα μου λένε, ξέρεις, είναι υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική και σου επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι. Αν δεν υπάρχει μια, ναι, συμφωνώ, υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική. Παρά τα αυτά όμως να σας παραπέμψω στις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει στην Ιταλία, όπου δίνονται άδειες σε ανθρώπους να καλλιεργήσουν για βιοπορισμό διάφορα κτήματα. Και εδώ, αν θέλετε, εδώ είναι και ο ρόλος της κυβέρνησης να πάει να διεκδικήσει. Ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, δεν την περίμενε κανείς. Πρέπει λοιπόν τώρα να στραφούμε και σε άλλα μέσα παραγωγής. Επιστημιστική κρίση, έχετε πληροφορίες για κάτι τέτοιο, ότι θα γίνει παγκοσμίως? Ο ΙΕ αυτό το δημοσίευσε χθες. Και είπε ότι είμαστε πολύ κοντά, αν δεν αντιδράσουμε πολύ γρήγορα. Και εδώ, μάλιστα, θα ήθελα να σας πω ότι είχα διαβάσει τη δήλωση του κυρίου Κασαπίδη, ο οποίος είχε παροτρύνει στο να έχουμε και κάποια οικόσιτα ζώα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μένουμε σε μέρος που μπορεί να τα έχουμε στην πολυκατοικία, έτσι. Και εδώ θα έλεγα ότι η επιστημιστική κρίση είναι και γιατί θα αλλάξει η διαδρομή των μεταφορών των τροφίμων σε όλο τον κόσμο, αλλά και γιατί μπορεί να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε σε κάποια πράγματα πολύ γρήγορα. Νομίζω λοιπόν ότι το να έχουν άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν σε κάποιο χωριό και έχουν τη δυνατότητα να έχουν και μερικά εικόσιτα ζώα, ξέρω εγώ, κότες ή να βάλουν και ένα μποστάνι. Αυτό δεν είναι κάτι ούτε επιλείψιμο, ούτε για να το χλεβάσουμε όπως έγινε, γιατί και τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα και στη Δυτική Μακεδονία, που αμφισβήτησαν πάρα πολύ αυτή την πρόταση. Ναι. Αυτή, αν θέλετε, μια πρόταση, η οποία έχει γίνει και έχει υλοποιηθεί σε άλλες χώρες. Υπάρχουν περιοχές της Γερμανίας όπου σου δίνει τη δυνατότητα να μένεις σε ένα μικρό σπίτι, εκεί είναι κατά βάση containers, και σου δίνει ο Δήμος μία έκταση, την οποία έχεις τη δυνατότητα είτε να φυτέψεις κάτι, είτε να βάλεις γκαζόν κτλ.
και πληρώνεις ένα μικρό ενίκιο. Είναι αυτή η δημοτική λαχανόκηπη κατά βάση. Και πάνε οι άνθρωποι εκεί και το καλλιεργούν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι που οι προηγούμενες γενιές ούτως ή άλλως το έκαναν. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι που ήταν αγρότες. Κάποιοι δούλευαν και έκαναν άλλες δουλειές. Είχαν όμως παράλληλα, επειδή είχαν τη δυνατότητα να μένουν σε επαρχίες και στα χωριά, και μια παράλληλη δραστηριότητα. Επειδή όμως πρέπει να απαντήσω εγώ, γιατί διαφώνησα με τον Περιφερειάρχη. Εγώ δεν διαφώνησα στο θέμα ότι θα επέλθει η πεσητιστική κρίση. Διαφώνησα στον τρόπο χειρισμού. Ένας Περιφερειάρχης, εκάστοτε, δεν λέω μόνο για τον Γιώργο τον Κασαπίδη, οποιοδήποτε Περιφερειάρχης, θα πρέπει να οργανώσει το υπουργό, μαζί με τον Υπουργό Αγροεργίας το κράτος, για να υπάρξει οργανωμένη παραγωγή, δηλαδή να έχουμε αυτάρκεια σαν χώρα, για να μην αντιμετωπίσουμε με πεσητιστική κρίση, να δουλέψουν οι άνθρωποι σε οργανωμένες μονάδες παραγωγής. Αυτό θέλω εγώ από τον Περιφερειάρχη και τον Υπουργό Γεωργίας. Όχι αυτό να μου παροτρύνει. Αυτό θα γίνει σε ένα δεύτερο επίπεδο. Όταν μιλάμε όμως για προσωπική παραγωγή, ο καθένας από εμάς μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία. Γιατί αν περιμένουμε πάντα να έρθει το κράτος να μας πάρει από το χέρι, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτή η χώρα, αν δεν αλλάξουμε ο καθένας από εμάς. Τώρα έχουμε πάει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο διαχείρισης της πανδημίας, ακριβώς γιατί είχαμε ατομική ευθύνη. Διότι μας το είπαν και άλλα πράγματα μας έχουν πει στο παρελθόν, αλλά έχουμε επαναστατήσει. Τώρα λοιπόν που είχαμε συνέστηση και ατομική ευθύνη, μπορέσαμε και φτάσαμε σε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Πριν λοιπόν μας τα οργανώσουν όλα, δεν θα πείραζε να βάλουμε και φασολάκια για το καλοκαίρι και την πονταμπάμια. Εγώ που να τις βάλω, Μαρία μου, στην ταράτσα. Να οργανωθεί και αυτό. Εγώ που να τις βάλω στην ταράτσα. Δεν γίνεται. Όχι, σε αυτό. Μακάρι είπαμε να είχα κήπο. Δεν είπαν κανείς να καλλιεργήσεις μέσα στο σπίτι, γιατί ούτως ή άλλως αυτό δεν επιτρέπεται κιόλας. Πέρα από τα ζώα συντροφιάς, δεν επιτρέπεται να έχω εγώ στο σπίτι και μια κότα. Αν είμαι στο χωριό μου που έχω τη δυνατότητα να την έχω, ναι, αυτό μπορώ να το έχω. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σιγά σιγά στα χωριά μας. Ε? Εγώ στα ορεινά άγραφα, εσύ στην ορεινή Φωκίδα, εκεί να είμαστε και η γειτονιά. Όσοι δουλεύουμε από μακριά, έχουμε σκεφτεί και αυτή την εναλλακτική και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν και 200 χιλιόμετρα μακριά από τη δουλειά τους στη Βρετανία, στη Γαλλία, όπου εκεί τα τρένα είναι πάρα πολύ γρήγορα και καταφέρνουν μέσα σε 50 λεπτά να φτάσουν στο γραφείο τους. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί όταν έχουμε μια νέα πρόκληση, όταν έχουμε νέες συνθήκες, να μην αλλάξουμε και τον τρόπο μας. Είναι λίγο δύσκολο, Μαρία, για την ελληνική κοινωνία. Η μετάδοση του ιού σε πόλεις που έχουν πολύ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Αντίθετα, σε πόλεις με μικρότερη συγκέντρωση μπορεί να επιβραδυνθεί. Νέα πρόκληση, θα αλλάξουμε και εμείς τη συμπεριφορά μας. Να θυμίσω ότι ακόμα και στα κανάλια πηγαίναμε, υπήρξαν μέρες, ας πούμε, όταν ήμασταν σε φάση προεκλογική, όπου έπρεπε να τρέξουμε για να κάνουμε ανάλυση δεδομένων σε διάφορα κανάλια, όπου χρειαζόταν να πας σε 4 και σε 5 κανάλια σε μια ώρα και έτρεχες το ένα κανάλι στο άλλο με πάρα πολύ άγχος, γιατί και η αποστάση στην Αθήνα, ειδικά όταν έχει και πάρα πολύ κίνηση, είναι τραγικές υπό την έννοια ότι κάνεις για μια μικρή απόσταση πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα λοιπόν έχουμε δει ότι ακόμα και η τηλεόραση και η δημοσιογραφία έχει αλλάξει με το Skype. Έχουμε τη δυνατότητα από το σπίτι μας, με τα μικρά μέσα που έχουμε, αυτό τον υπολογιστή και το Skype, να τα λέμε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε το καλό που προκύπτει από το να αρχίσουμε πάλι να μεμψημυρούμε, να ομφαλοσκοπούμε και να λέμε ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά. Και αν θέλετε, μια και φτάσαμε και σε αυτό και μιλάμε λίγο και για το περιφερειακό επίπεδο, εγώ θα ήθελα να δω ένα ρεπορτάζ, για παράδειγμα, διαχρονικό, το οποίο να λέει πόσο είναι τα νοσοκομεία σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Πόσο από αυτά τα νοσοκομεία, τα οποία είτε έχουν χτιστεί με το ειστέρημα των Ελλήνων πολιτών, είτε με κάποιες δωρές, που έχουν γίνει και αρκετές δωρές, για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Έχουν, για παράδειγμα, μαγνητικούς τομογράφους, έχουν αξονικούς τομογράφους, έχουν καταφέρει να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, γιατί κατά καιρούς ρίχνουμε το ανάθεμα, αλλά ποτέ δεν επιμερίζουμε την ευθύνη εκεί που ανήκει, γιατί δεν φταίει πάντα μια κυβέρνηση. Μπορεί και ο άνθρωπος ο οποίος διοικεί το νοσοκομείο να ήταν ακατάλληλος για να το διοικήσει, αφού δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Και αυτό λοιπόν θα μπορούσατε. Και τώρα που είναι μια περίοδος που έχουμε γυρίσει να δούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάναμε πρόσφατα μια έρευνα η οποία αφορούσε στο τι πιστεύετε ότι αναδεικνύει αυτή η κρίση. Και το πρώτο που μας είπαν οι πολίτες ότι αναδεικνύει είναι το ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό δεν μας το είπαν μόνο πολίτες οι οποίοι
ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ή ψήφισαν παλαιότερα ΠΑΣΟΚ ή νιώθουν αριστεροί. Το λένε και πολλοί περισσότεροι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, που είναι έξω από το DNA της Νέας Δημοκρατίας το να ενισχύεται τόσο πολύ η δημόσια υγεία σε σχέση με την ιδιωτική, γιατί θυμάστε ότι υπήρχε και ένα τέτοιο debate. Εδώ λοιπόν είναι άλλη μια πρόκληση για την κυβέρνηση. Πώς θα μπορέσει να κάνει αυτή τη συζήτηση, που είναι έξω από το DNA της, και εδώ βλέπουμε μπορούν τα κόμματα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Αν μπορούν λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουν και ρητορική και θα πρέπει να βρουν και νέα μέσα. Και αυτό με ρωτάνε φίλοι τηλεθεατές τώρα, λέει την κυρία Καρακλή μου τη ρωτήσει για την πολιτικά. Εκεί μας ενδιαφέρει η γνώμη της, να δούμε τι λέει για τα πολιτικά. Τι εξελίξεις έχουμε, Μαρία, τώρα σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολο κομμάτι, εντάξει. Γίνονται δημοσκοπήσεις όμως. Ναι, βεβαίως γίνονται και μάλιστα αυτή την περίοδο έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό απόκριση των πολιτών, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι είναι στο σπίτι και επειδή ναι, μεν κάποιοι δουλεύουν, αλλά έχουν λίγο παραπάνω χρόνο. Λες, σας διαθέσω και ένα δεκάλεπτο στο να απαντήσω σε ένα τηλέφωνο για τη δημοσκόπηση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι γίνεται όμως πάντα. Σε περιόδους, εμείς τώρα είμαστε στο μέσον του φαινομένου. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Φαίνεται ότι πάμε καλά. Και τις πιο πολλές φορές, όταν βρίσκεσαι στο μέσο μιας κρίσης, εμπιστεύεσαι εκείνους που σε διοικούν. Εμπιστεύεσαι αυτούς που σε κυβερνούν. Να θυμίσω ότι, και αυτό δεν είναι κάτι που το κάνουμε μόνο οι Έλληνες, το κάνουν όλοι οι περισσότεροι λαοί. Να θυμίσω το 2002, όταν είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες στη Γερμανία, τότε που φούσκωσε ο Έλβας, ο Gerhard Schröder ήταν σε φάση αποδρομής. Είχαν βρει μάλιστα και τον άνθρωπο που θα τον διαδεχόταν στο κόμμα, γιατί τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις ήταν διαρκώς μειωμένα ως προς τη δημοτικότητά του. Αρκούσε όμως η ψυχραιμία του και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τις πλημμυρίες, να σας θυμίσω και είναι στις εικόνες που φόρεσε και τις γαλότσες και πήγε και στάθηκε κοντά στους πολίτες. Και οι πολίτες τον επανεξέλεξαν, άλλαξαν δηλαδή τη στάση τους γιατί τον εμπιστεύτηκαν. Αυτό λοιπόν το έχουμε δει και στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα με τις φωτιές του 2007, όπου τότε ο κύριος Καραμαλής τον εμπιστεύτηκαν ξανά οι Έλληνες πολίτες, παρά το γεγονός ότι και εγώ ήταν η Ηλία. Και εδώ έχει να κάνει με το πόσο ένας ηγέτης μπορεί να σταθεί κοντά και πόσο καταλαβαίνει αυτό το οποίο πραγματικά περνά ο πολίτης. Και εδώ, αν θέλετε, θα σας θυμίσω ότι ήταν και η ταφόπλακα του ΣΥΡΙΖΑ οι φωτιές στο μάτι. Ναι. Όχι γιατί κάηκε το μάτι, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση. Σε αυτή τη διαχείριση και σε αυτόν τον τρόπο ήταν που οι πολίτες αντέδρασαν και δεν εμπιστεύτηκαν. Στη φάση που περνάμε τώρα και προς το παρόν, οι πολίτες εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και θεωρούν ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της ως κυβέρνηση. Όμως, αυτό αφορά στην υγειονομική κρίση. Το τι άποψη έχουν για το τι θα γίνει με τα οικονομικά, αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Ακριβώς γιατί τώρα είμαστε σε φάση εγκλεισμού. Ακόμα δεν έχουμε δει τις συνέπειες του να μην έχουμε τουρισμό φέτος. Έχουμε δει τα 800 περίπου ευρώ που παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε παραγωγική διαδικασία σε αυτή τη φάση και οι εταιρείες που εντάσσονται. Αλλά δεν έχουμε δει ακόμα την αντίδραση των πολιτών σε κάποια άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το βάουτσερ. Να θυμίσω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λόγω της προκαταβολής φόρου που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν η πρώτη επαγγελματική ομάδα η οποία γύρισε την εκλογική της συμπεριφορά προτιμώντας τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί και τουλάχιστον οι δικηγόροι, φαντάζομαι θα το είδατε ότι έχουν, γύρουν διάφορες, πολλά ερωτήματα, κυρίως για το θέμα της κατάρτισης, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έγινε με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και άνθρωποι που δουλεύουν μόνοι τους, κάποια πολύ βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα η παρότρινση του να μάθουν υπολογιστές, είναι κάτι το οποίο δεν τους χρειάζεται γιατί τους ξέρουν ήδη. Και εδώ είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε όπως θα μπορούσε να αντιδράσει, για παράδειγμα, αφού ήθελε να δώσει αυτά τα χρήματα για επιμόρφωση, θα είχε τη δυνατότητα να δώσει το κίνητρο να πάνε στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των πανεπιστημίων. Τόσο τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, το Καποδιστριακό, το Αριστοτέλειο, ακόμα και πιο μικρά, όπως είναι για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχουν πολύ οργανωμένες πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης με πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Θα μπορούσε λοιπόν και έτσι ο πόρος θα επέστρεφε και στο πανεπιστήμιο, το οποίο ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Για παράδειγμα, υπάρχει και το ανοιχτό πανεπιστήμιο, το οποίο κατά βάση είναι τηλεεκπαίδευση. Εδώ λοιπόν είδαμε ένα φάλο από την κυβέρνηση, το οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ξέρετε,
Είναι και άνθρωποι που είναι της πιάτσας, είναι αυτοί που τους λένε οι επιστήμονες opinion makers, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, είναι συνδιαμορφωτές γνώμης και είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν και μνήμη. Δεν είναι σαν τους υπόλοιπους όπως είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που τις πιο πολλές φορές τα γεγονότα είναι τέτοια που τους κάνουν να ξεχνούν. Και εδώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα αγκάθι στην μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης και ότι θα το βρει σε δεύτερο χρόνο μπροστά της. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τον κύριο Τσόδρα. Έχω δει κάποιες δημοσκοπήσεις ότι φτάνει η δημοτικότητά του στο 90%. Αληθεύει? Γιατί σήμερα είδα η Τσάι, τη γερμανική εφημερίδα, να έχει διθυράμβους για τον κύριο Τσόδρα. Όχι τόσο για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και τον κύριο Τσόδρα. Ισχύει αυτό ότι είναι δημοσκοπικά πολύ δημοφιλής? Ναι, βέβαια. Ο κύριος Τσιόδρας είναι πολύ δημοφιλής. Καταρχάς, ο κύριος Τσιόδρας δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο κύριος Τσιόδρας στη συγκεκριμένη κατάσταση που διανύουμε είναι ο ειδικός. Είναι ο επιστήμονας εκείνος ο οποίος θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Και αν έχετε παρατηρήσει, είναι και το ύφος του ανθρώπου τέτοιο, που πέραν της γνώσης έχει και μια πολύ ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα πράγματα. Και η προσέγγιση αυτή σου δίνει τη δυνατότητα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σου κουνάει το δάχτυλο. Σου λέει ότι τα γεγονότα είναι αυτά, σημαίνει αυτό και προτείνουμε να μείνετε μέσα γιατί αυτό θα σας βοηθήσει. Πολλές φορές τα ερωτήματα που του κάνουν οι δημοσιογράφοι, όταν κάτι δεν το ξέρει, δεν έχει το αλάθητο του Πάπα, ας πούμε, δεν σου κουνάει το δάχτυλο, λέει θα το κοιτάξω και θα σας ενημερώσω, γιατί καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Και ναι, είναι πάρα πολύ δημοφιλής, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, που θέλει μια πολύ τεχνοκρατική προσέγγιση στο θέμα. Δεν είναι ούτε υπουργός ο κύριος Τσιόδρας, ούτε αυτό. Εντάξει, δίνει στην κυβέρνηση το, αν θέλετε, την όθηση από το γεγονός ότι ο κόσμος εκτιμά ότι ένας πολύ σωστός άνθρωπος μπήκε σε αυτή τη θέση και γίνεται μια πολύ θετική και σωστή αντιμετώπιση του θέματος. Για τον κύριο Χαρδαλιά έχουμε την ίδια άποψη? Δηλαδή για τον κύριο Χαρδαλιά ο κόσμος... Ο κύριος Χαρδαλιάς είναι... Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ο καλός και ο κακός. Ο κακός πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα σου επιβάλλει πράγματα. Και ο κύριος Χαρδαλιάς τώρα παίζει το κακό αστυνομικό εμπροκειμένο. Όπως λέμε ο καλός και ο κακός αστυνομικός, όπως λέμε και στα διάφορα... στα σύριαλ και στα διάφορα μυθιστορήματα. Ο κύριος Χαρδαλιάς, όπως επειδή τυχαίνει να τον ξέρω προσωπικά από τότε που ήταν και ως δήμαρχος Πύρωνα, που ήταν και υπεύθυνος για τον Ημιτό, και έχω βρεθεί με τον κύριο Χαρδαλιά βράδια να σβήνουμε φωτιές και να προσπαθούμε να συντονίσουμε την πολιτική προστασία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι hands-on. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ξέρει. Τώρα, πάντα όταν πρέπει να σου επιβάλλουν κάτι το οποίο δεν σου πολύ αρέσει, κάποιος πάντα σου φταίει. Μα είναι η μαμά σου όταν είσαι μικρός που σου επιβάλλει να φας κάτι. Μα είναι ο δάσκαλος όταν είσαι λίγο μεγαλύτερος που σου επιβάλλει να κάνεις κάτι γιατί έτσι πρέπει. Καλός ή κακός, κάποιοι θα τον συμπαθήσουν, αρκετοί θα τον αντιπαθήσουν. Αλλά ας μείνει μόνο η αντιπάθεια στον κύριο Χαρδαλιά και ας πούμε καλά από αυτή την πανδημία. Έχει βάλει πάντως πρώην στελέχη του Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Χαρδαλιά. Αυτό φαίνεται ότι εμπιστεύεται. Τον κύριο Χαρδαλιά εγώ δεν τον θυμάμαι στο Πασόκ. Ο κύριος Χαρδαλιάς ήταν δήμαρχος Πύρωνα και αν θυμάμαι καλά στηριζόταν την Δημοκρατία. Δεν είχε ποτέ στηριχθεί. Ναι, γιατί έτσι μου είπαν ότι είχε καλές σχέσεις με το Πασόκ. Ότι γενικά ψηφιζόταν και Πασόκ, ψηφοφόρος του Πασόκ στο δήμαρχο Βίσκο. Έτερον εκάτερον. Δεν ήταν από όσο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, γιατί είχα παρακολουθήσει αρκετά καλά το Δήμο Βύρωνα, δεν θυμάμαι να ήταν υποψήφιο του Πασόκ. Ναι, απλώς... Θυμάμαι τον επίσημο υποψήφιο του Πασόκ και πολλά χρόνια στο Βύρωνα. Πάντως έλεγαν πολλοί άνθρωποι που ψήφιζαν Πασόκ στις εθνικές εκλογές, τον στήριζαν ως δήμαρχο, ίσως αυτό θυμάμαι και έχω μπερδευτεί. Πάντως εντάξει. Φαντάζομαι ότι και στην κεντρική Μακεδονία που ο κύριος Τζικώστας βγαίνει με αυτά τα θηριώδη ναι. ποσοστά, ότι δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι της Δημοκρατίας που ψηφίζουν. Γιατί και στην δυτική Μακεδονία ο κύριος Κασαπίδης πήρε 52%, πήρε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ σίγουρα. Από παντού πήρε. Δεν ναι, μπορεί κάποιος... Η τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα και επειδή σε τοπικό επίπεδο κυριαρχούν και άλλα πράγματα. Και μάλιστα τα τελευταία 15-20 χρόνια είδαμε και την απεμπλοκή των ανθρώπων από την κομματική γραμμή. Και αυτό εγώ νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει ωφελήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα σου κάνω και μία ερώτηση που την έκανα και την άλλη φορά, Μαρία Καρακλείου, και δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Προβλέπεις ο Μητσοτάκης να το πάει σε εκλογές? Τώρα, με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα των εκλογών. Εκτιμώ ότι
Δεν θα έπρεπε να το κάνει. Η χώρα χρειάζεται σταθερούς εκλογικούς κύκλους ακριβώς για να εμπιστευτούν και οι ξένοι την οικονομία μας, γιατί μοιραία ακόμα και τώρα σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση θα υπάρξουν και ξένες άμεσες επενδύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αν έρθει ο Πρωθυπουργός και μας πει τέλος Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο, δεν νομίζω να μπορέσει να κάνει πιο νωρίς εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Να μας πει ότι θέλει να ανανεώσει τη θητεία του για 14 μήνες. Σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει με την απλή αναλογική, είναι πολύ πιθανό να πάρει πολύ μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό, αλλά πολύ λιγότερες έδρες, ακριβώς γιατί ο νόμος που θα ισχύσει είναι ο νόμος της απλής αναλογικής. Νομίζω είναι μια κίνηση πολύ υψηλού πολιτικού ρίσκου και ακόμα και αν βγει αλόβητος από αυτή και ανανεώσει τη θητεία του, θα είναι και η τελευταία. Ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια δυσκολία. Κακά τα ψέματα και ο κόσμος μπορεί την μία χρονιά, ειδικά Μαρία μου στο κοινό, και δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω τη μία χρονιά να αποθεώνουν τον ηγέτη τους και την άλλη τον κατακρεμνίζουν. Και λέω τότε, παραδείγματος χάρη, σου πληρώ 2004. Ήρωας ο Καραμαλής. Το σανάκο της Σταύρωση είναι πάρα πολύ κοντά. Ειδικά στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρουν. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω έναν μεγάλο αυθορμητισμό στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που τη μια χρονιά επιφημούν τον ηγέτη τους και από την άλλη χρονιά, ενώ δεν το βλέπεις αυτό τόσο ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως εντάξει, έχουμε μια δεν, πολύ δεν διαφορετική. Δεν διατρέχει τέτοιο κίνδυνο η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα κόμματα τα οποία μπορεί να αμφισβητεί κάποιον ηγέτη. Παρά τα αυτά, όμως, υπάρχει πολύ μεγάλη κομματική ταύτιση και ακόμα και αν δεν αγαπούν τον ηγέτη, ψηφίζουν στην κάλπη. Γι' αυτό και δεν, μετά το μνημόνιο δεν είχαν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά, γιατί εντάξει, τα ξέρουμε τώρα, η ιστορία δεν θα κάνουμε το μνημόνιο. Οδηγηθήκαμε από τις πολιτικές Καραμαλή. Κακά τα ψέματα, εδώ πέρα να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Νέα Δημοκρατία ναι, όμως okay, κρατήθηκε. Απλώς η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, τουλάχιστον σε εκείνη την πρώτη, σε εκείνη τη φάση, αποποιήθηκε τις ευθύνες της και γι' αυτό κατάφερε και επιβίωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Γιατί το να είσαι μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη δεν σημαίνει ότι στην κάλπη δεν παίρνεις πάντα ό,τι αξίζεις. Αυτό είναι, αυτό ήταν νομίζω το κερασάκι στην τούρτα, Μαρία Κορακλείου. Το καλύτερο έτσι για να κλείσουμε στην πολιτική, δεν παίρνεις αυτό που αξίζει, όσα φέρνει η ώρα και η στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το πώς. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μαρία μου. Φιλιά πολλά, χαιρετισμού στην Αθήνα και εύχομαι από κοντά την επόμενη την φορά. Την κρύα Αθήνα σήμερα, δεν ξέρω τι καιρό έχετε εσείς. Πάντως εδώ κάνει πολύ κρύο σήμερα και χθες έβρεχε κιόλας. Εμείς, Μαρία μου, πάντα έχουμε κρύο, να ξέρεις, αλλά έχουμε ζεστές καρδιές, να το ξέρεις. Να είσαι καλά, Μαρία μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Αθήνα. Ήταν η Μαρία Καρακλούμ, πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε 10 λεπτά πριν τις 5. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το είπα τόσες μέρες και δεν ήθελα να το επισημάνω. Εντάξει, σήμερα η Zeit βγήκε η γερμανική εφημερίδα και επιφημούσε τον κύριο Τσόδωρα, όπως είπαμε και πριν στη σύνδεση που είχαμε με τη Μαρία την Καρακλούμη. Ναι, δεν λέω εγώ, δεν θέλω να ισοπεδώνω τίποτα. Όλα καλά, όλα ωραία τα πήγαμε. Η κυβέρνηση τα πήγε πάρα πολύ καλά στο θέμα του οικονομικού, όπως είπε και η Μαρία Καρακλείου, του οικονομικού κομματιού. Στο οικονομικό θα δούμε. Μπορεί να τα πάει καλά και στο οικονομικό. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Αλλά όλο αυτό το επιτυχημένο πλέον δεδομένο που έχουμε οφείλεται σε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και είναι το φιλότιμο του ιατρικού, νοσηλευτικού και γενικότερα του προσωπικού της χώρας, άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι στα νοσοκομεία, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, οι καθαρίστριες, οι καθαριστές, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι που μάχονται κάθε μέρα για να είμαστε και να έχουμε εμείς αυτό το ευτυχισμένο αποτέλεσμα και να μην έχουμε να μην βιώνουμε την τραγωδία που βιώνουν οι υπόλοιπες χώρες. Επίσης είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνθρωποι που δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ, που αγωνίζονται, που έρχονται, που οι άνθρωποι που φροντίζουν για να έχουμε τρόφιμα κάθε μέρα και να μην μας λείψει τίποτα. Οι άνθρωποι οποίοι, των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίοι και αυτοί αγωνίζονται για να μπορέσουν να κρατήσουν όσο μπορούν όρθιο αυτό το σύστημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται, επιβλέπουν μέρα νύχτα, που δουλεύουν μέρα νύχτα, γιατί υπάρχουν και εργάτες, άνθρωποι, παλικάρια τα οποία αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπορέσει η χώρα να κρατηθεί όρθια και να. Εντάξει, εγώ δεν αντιλέγω ότι ο κύριος Τσόδρας δεν είναι ένας καλός άνθρωπος και δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Φυσικά και έχει σωστά κάνει τη δουλειά του. Ο κύριος Χαρδαλιάς μπορεί πολλές φορές να μας πικραίνει, αλλά και αυτός κάνει σωστά τη δουλειά του μέχρι στιγμής, δεν έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα. Όμως, εγώ κοιτάω πιο πολύ τη βάση.
Δεν θα κοιτάξουν την καρυφή του κύριου Τσόδρα, θα κοιτάξουν απλό γιατρό στο Μαμάτσι, ο οποίος αγωνίζεται την απλή νοσηλεύτρα και τον απλό νοσηλευτή, το διασώστη του ΕΚΑΒ που όλη μέρα τα στενοφόρα είναι έξω. Και ξέρω την αστυνομία μας, την πυροσβεστική μας, τους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας. Αυτοί οι άνθρωποι που με νυχθημερών βλέπω περιπολικά με τις σιρήνες όλη την ώρα να κινούνται μέσα στην Κοζάνη. Γιατί το μεγαλύτερο φόβο που είχα, να σας πω την αλήθεια, όταν δημιουργήθηκε αυτή η κρίση, λέω ότι θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα στις περιουσίες μας. Γιατί εντάξει, μπορεί να μένουμε σπίτι, δεν σημαίνει όμως ότι τα περιουσιακά υπάρχονται του καθενός. Είναι τα αυτοκίνητα στους δρόμους, είναι τα μαγαζιά των ανθρώπων. Είναι... Κι όμως υπάρχει ασφάλεια, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω και τις άλλες περιοχές, γιατί δεν βρέθηκα ούτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει ασφάλεια, λειτουργεί σωστά και η αστυνομία, λειτουργεί σωστά και η πυροσβεστική, λειτουργεί σωστά και το ΕΚΑΒ, λειτουργούν σωστά αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή μας έχουν διαφυλάξει το ΕΒΖΙΝ. Και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται νυχθημερών για να είμαστε εμείς ασφαλείς, να είστε εσείς σπίτια σας, να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ να σας κάνω αυτή την εκπομπή, να είμαστε γενικά, να περνάμε όλο αυτό το βάσανο του κορονοϊού με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Και αυτοί να βρίσκονται έξω. Γιατί δεν μπορεί και ο αστυνομικός έρχεται σε επαφή με ανθρώπους και πρέπει να προφυλαχθεί από τον κορονοϊό, και ο διασώστης του ΕΚΑΒ και ο γιατρός και όλοι αυτοί που βρίσκονται στα νοσοκομεία μας όλες αυτές τις μέρες. Πραγματικά, αυτοί είναι οι ήρωες της σημερινής εποχής και πραγματικά εγώ μέσα από την ψυχή μου τους ευχαριστώ και μέσα από την καρδιά μου και πιστεύω και ότι όλοι εσείς τους σκέφτεστε και τους αγαπάμε, ξέρετε, και την επόμενη μέρα πιστεύω αυτό το κράτος θα είναι αρρωγός αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτες σε αυτή την κρίση, αγαπητοί φίλοι. Και να ξέρετε ότι το υγειονομικό κομμάτι το περάσαμε η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, όλοι οι Έλληνες το περάσαμε σε πολύ καλό κομμάτι και πολύ καλό στάδιο. Είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από όλους τους άλλους. Εύχομαι να περάσουμε και το οικονομικό επίπεδο και εμείς θα είμαστε εδώ να επισημαίνουμε τα κακό κείμενα για αυτό το λόγο. Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το σημείο η ώρα έχουμε έφτασε στο τέλος. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.